Θα πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε μια πολύ σημαντική δομή που αφορά το Κέντρο Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών. Θα μιλήσουμε λοιπόν μέσω Skype με την κυρία Κωνσταντίνα Μοσχωτά, η οποία είναι υπεύθυνη του κέντρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρέπει να πούμε ότι κάνετε μια εξαιρετική δουλειά, βεβαίως, μια πολύ σημαντική και δεν το λέω μάλλον επειδή είμαι γυναίκα, αλλά επειδή νομίζω είναι τις πιο σημαντικές δομές που πρέπει να υπάρχουν σε μια κοινωνία. Και θα σου πω εγώ, Εύη, ότι μιλώντας με την κυρία Μοσχωτά πριν από λίγο, μου είπε μάλιστα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, δηλαδή έχουν αυξηθεί πολύ τα θέματα, τα κρούσματα. Θα μας τα πει και η ίδια. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο πεντάμινο του 2014 ήδη έχουν απευθυνθεί στο καταφύγιο γυναίκας 283 γυναίκες. Ο ίδιος αριθμός είχε απευθυνθεί πέρυσι όλο το 2013, όλο το έτος. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η αύξηση είναι αρκετά μεγαλύτερη. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα καινούργια αιτήματα τα οποία έρχονται συνεχώς. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτή η αύξηση, κυρία Μοσχωτά? Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και σίγουρα έχουν οδηγήσει στην αύξηση. Αυτό που βλέπουμε εμείς περισσότερο είναι ότι ίσως και ο κόσμος γνωρίζει πιο εύκολα το καταφύγιο γυναίκας. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες όπως είναι η οικονομική κρίση και διάφορα άλλα, τα οποία δεν είμαι εγώ τόσο αρμόδια να τα πω βέβαια, που οδηγούν σε αυτό το κομμάτι. Οπότε η γυναίκα είναι λίγο πιο εύκολο και θέλει να βγει να μιλήσει. Πολύ πιο εύκολο λοιπόν για τη γυναίκα να απευθυνθεί στους ειδικούς χωρίς να φοβάται όπως παλαιότερα ίσως τις συνέπειες. Ακριβώς, τώρα πλέον γνωρίζει, είναι πιο εύκολο να μάθει, να ενημερωθεί, οπότε γι' αυτό κάνει και την πρώτη κίνηση χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι θα προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Απλά ότι έστω θα μπορέσει να έρθει να λάβει τις πρώτες πληροφορίες και την πρώτη ενημέρωση. Αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι, ότι μια γυναίκα που θα χρειαστεί βοήθεια θα πάρει τηλέφωνο σε εσάς και θα έχει την ενημέρωση και τη στήριξη που χρειάζεται. Ακριβώς. Μπορεί εδώ στο καταφύγιο γυναίκας να λάβει ψυχοκοινωνική στήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούμε και συμβουλευτική ζευγαριού. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να κάνουμε και κάνουμε. Ήδη έχουμε υλοποιήσει και κάποιες ομάδες γυναικών. Οπότε προσπαθούμε να αυξάνουμε και συνεχώς και εμείς και τα προγράμματά μας ώστε να εξυπηρετούμε ακόμη περισσότερες γυναίκες. Υπάρχει λοιπόν πολλή βία στην κοινωνία μας, στις οικογένειες. Κατά 95% το ποσοστό που έρχεται στο καταφύγιο γυναίκας βιώνει την ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή τα αιτήματα τα οποία έχουμε και πρέπει θέλουμε να εξυπηρετήσουμε αφορούν την ενδοοικογενειακή βία και εκεί εστιάζουμε περισσότερο εμείς. Η γραμμή στήριξης είναι 901-900-143. 43-93. 43-93. Μάλιστα, είναι μια τηλεφωνική γραμμή και στην ουσία είναι μια εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης την οποία πραγματοποιούμε αυτό το διάστημα, συγκεκριμένα από τη 1 έως τη 15 Ιουλίου. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εκστρατείας είναι να συγκεντρωθεί ένα συγκεκριμένο ποσό ώστε να προσληφθεί μια κοινωνική λειτουργός και μια ψυχολόγος, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που έχουμε, διότι όπως είπα και πριν έχουν αυξηθεί. Και ενώ μέχρι τώρα μπορούμε με τον εθελοντισμό να τα καλύπτουμε, δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός είμαστε σε μια δύσκολη φάση όπου δεν μπορούμε να τα καλύψουμε πλέον. Και έχουμε άτομα σε αναμονή, δηλαδή γυναίκες οι οποίες είναι αναγκασμένες να περιμένουν. Κυρία Μοσχωτά, στήριξη από πού έχετε, χρηματοδότηση, από πού παίρνετε? Όπως γνωρίζετε, το Καταφύγιο Γυναίκας είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, μη κερδοσκοπική. Τα έσοδα προέρχονται αποκλειστικά από πολίτες, από μέλη, από εταιρείες και οποιοδήποτε άλλον θέλει να βοηθήσει. Δεν παίρνουμε δηλαδή κάποια κρατική χρηματοδότηση. Οπότε, ναι, μέχρι τώρα μπορούσαμε να καλύπτουμε τα λειτουργικά έξοδα του κέντρου, αλλά δυστυχώς δεν επαρκούν για να προσλάβουμε κάποιο προσωπικό, το οποίο είναι κάτι αναγκαίο τώρα. Είναι λοιπόν αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού για να μπορεί να ανταποκριθεί. Και άρα επίκειται στην ευαισθησία των πολιτών να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Μέχρι τώρα ο κόσμος είναι αυτός που μας στηρίζει και μπορούμε τα 3 τελευταία χρόνια να λειτουργούμε και να παρέχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες στις γυναίκες. Είναι σημαντικό λοιπόν ακόμη και μόνο με ένα τηλεφώνημα στη γραμμή που αναφέραμε, το 901-901-43-93, μπορεί ένας άνθρωπος να βοηθήσει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Η χρέωση είναι λιγότερο από 2 ευρώ, οπότε νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να το κάνει. Μία κλίση από τον καθένα λοιπόν θα βοηθήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό ώστε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερες γυναίκες. Πώς σας βρίσκει όποιος θέλει? Να πούμε φυσικά για τα στοιχεία μας. Το καταφύγιο γυναίκας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 38 στο κέντρο. Είμαστε στον δεύτερο όροφο. Μπορούμε να δώσουμε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας όπου μπορούν να καλέσουν οι γυναίκες ενδιαφερόμενες ή κάποιος άλλος που θέλει να μάθει κάποιες πληροφορίες. Το τηλέφωνο μας είναι το 231-0551-041. Ωραία.
Κυρία Μασχόντα, σε ευχαριστούμε θερμά. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στο πολύ σημαντικό έργο που επιτελείτε εσείς και όλοι οι εθελοντές. Και βεβαίως να κάνουμε και μια έκκληση στον κόσμο να στηρίξει την πολύ σημαντική αυτή η δομή. Και βεβαίως είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τα μικρόφωνα ανοιχτά πάντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.